Στην αγγλική τηλεόραση υπάρχει ο τροχός της τύχης. Υπάρχει. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία, έχουν αρχίσει να αλλάζουν και αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή έχουν πάρει μια άλλη διάσταση. Δείτε το και θα καταλάβετε. Είναι πρόγραμμα στην Αγγλία, όπου είναι πρωινή εκπομπή και παίζουν τον τροχό της τύχης κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Διάφορα επαθλά όπως βλέπετε, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ. Energy bills, οι λογαριασμοί ενέργειας, λογαριασμοί ρεύματος, φυσικού αερίου, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς, αλλά η πληρωμή των λογαριασμών έφτασε πια να μπαίνει στον τροχό της τύχης και να είναι μεγάλο ζητούμενο. Ωραίο, έτσι. Ωραίο, έξυπνο. Δηλαδή, αντί να κερδίζεις λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, αν σου πέσει energy bills, σημαίνει ότι έρχονται και σου πληρώνουν το τους λογαριασμούς όλους. Πάρα πολύ χρήσιμο. Λες να μπορέσουμε να το κάνουμε. Να μπορέσουμε να το κάνουμε. Τι είναι αυτά που λες? Το προέβλεψε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα, στη χώρα. Τέτοια τα αγγλικά. Το έχουμε ήδη κάνει. Καλώς ήρθατε στο τελικό που η Παναγιώτα έχει έρθει στο πλατό με το αμάξι της. Τι κατηγορία είναι? Κοροϊδία. Ψάχνουμε λέξεις σχετικές με την κοροϊδία. Έχουμε έψιλον, π και κάτω α και ύψιλον σχετικά με την κοροϊδία. Και τώρα είναι η σειρά σου. Μήπως το έχεις βρει, Παναγιώτα? Έτσι λέω. Ωραία λοιπόν. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Επίδομα καυσίμων. Μπράβο ρε Παναγιώτα. Μπράβο ρε. Παναγιώτα, κερδίζεις 10 ευρώ καύσιμα. 10 ευρώ καύσιμα, Παναγιώτα. Καλοφάγωτα. Φοβερό. Η Παναγιώτα μόλις έβγαλε τα καύσιμα της επιστροφής στο σπίτι της. Μπράβο σου, Παναγιώτα. Πω, 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 ξέρω καζιές. Παναγιώτα, συνήλθες? Όχι. Έργα, μότο και εγώ ήθελα. Έχει έρθει ήδη στην Ελλάδα, έχει προσαρμοστεί ο δικός μας τροχός της τύχης στα δεδομένα της οικονομίας.